Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, σεβασμιότατη κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτή προσκεκλημένη. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στα Χανιά όλους τους διακεκριμένους εισηγητές του σημερινού συνεδρίου για το θρησκευτικό τουρισμό. Πρόκειται πραγματικά για μια σπουδαία διοργάνωση που εστιάζει στις προοπτικές ανάπτυξης ενός δυναμικού τουριστικού τομέα και ταυτόχρονα αναδεικνύει τις μοναδικές ομορφιές της Ελλάδας και της Κρήτης, οι οποίες δημιουργούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Κυρίες και κύριοι, οι περιφέρειες της χώρας αποτελούν ξεχωριστά τμήματα ενός μοναδικού ψηφιδωτού, που τώρα και αιώνες δομείται στη βάση της ποικιλίας του φυσικού κάλους και του φωτός, διατηρώντας παράλληλα ισχυρές τις ψηφίδες της μακραίωνης θρησκευτικής μας παράδοσης. Η ανάδειξη και ο σεβασμός αυτής της παράδοσης έχει πρωταρχικό νόημα σήμερα και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω στήριξη του τουρισμού και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ως Περιφέρεια Κρήτης, υλοποιούμε ένα ευρύτατο σχέδιο αναβάθμισης και αναδιάθρωσης του τουριστικού τομέα. Ένα σχέδιο που στηρίζεται στη βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών, στην ψηφιακή αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων, στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία και βέβαια στην προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού όπως του θρησκευτικού. Υλοποιώντας την ελόγω στρατηγική, η Περιφέρεια Κρήτης σε άμεση συνέργεια τόσο με το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης της Μητροπόλης και της Ενορίας μας έχει δομήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας και ανάδειξης των θρησκευτικών μας μνημείων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε αξιοποιήσει τους σπόρους του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδοτώντας δεκάδες έργα για τη συντήρηση και ανάδειξη των Βυζαντινών εκκλησιών, για την αποκατάσταση ναών, για τη συντήρηση τοιχογραφιών και την ανάδειξη θρησκευτικών μνημείων. Ενδεικτικά σας αναφέρω τη συντήρηση των Βυζαντινών εκκλησιών στο Φαράγγι της Αμαριάς, έργο ενταγμένο στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των περιοχών UNESCO. Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι σε εξέλιξη η εργασία συντήρησης και ανάδειξης των μοναστηριών μας, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση κτηρίου Ιγουμενίου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Δακαρόλων και η συντήρηση του Ιγουμενίου Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Έργα τα οποία εν τέλει εμπλουτίζουν την εμπειρία των επισκεπτών μας αλλά και τους διασυνδέουν με τα πεζοπορικά ή γαστρονομικά δίκτυα μέσω των οποίων οι τουρίστες μπορούν να έχουν ολοκληρωμένες εμπειρίες. Παράλληλα, εκτελούμε δεκάδες έργα προετοιμάζοντας επίσης τις παρεμβάσεις της επόμενης περίοδου. Ενώ μέσα από εκδόσεις για τα θρησκευτικά μνημεία του νησιού συμπληρώνουμε την εικόνα μιας περιφέρειας που αναδεικνύει το ξεχωριστό μνημιακό θρησκευτικό της απόθεμα. Κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή προκλήσεων ο θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα στην επίτευξη των στόχων της ευημερίας, της αειφορίας, της κοινωνικής ένταξης αλλά και της συνοχής. Με αυτό το δεδομένο, ο θρησκευτικός τουρισμός θα δώσει μια νέα όθηση στην τουριστική βιομηχανία, καθώς αποτελεί ένα από τους θεμέλιους λίθους για την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου και τη συνολικότερη αναβάθμιση του τουρισμού. Κλείνοντας και αφού συγχαρώ τον ΕΚΝΟΜΙΣΤ, τους διοργανωτές του συνεδρίου και τους εκλεκτούς εισηγητές, να επισημάνω πως το νησί μας είναι ο τόπος των θεών της μυθολογίας, αλλά και ο τόπος της Βυζαντινής Ορθόδοξης Μεγαλοπρέπειας. Είναι γη των μύθων και των Αγίων που πάτησαν τα χώματα της Κρήτης. Μια κυβωτός ομορφιάς, πνεύματος και πολιτισμού. Ένας τόπος που ζωντανεύουν οι αισθήσεις, που ο μύθος και η ιστορία βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία, ένα νησί με ισχυρή ταυτότητα,
τα χρώματα τις οποίες συγκεντρώνονται στον καμβά της θρησκευτικής ιστορίας. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία.